Θεοδού Σολομού μας προσκαλεί σε ένα live κατεδάφισης με πρωταγωνιστές της βραδιάς, τους ροκενρολάδες The Wrinkled Suits υπό τη συνειδία των Alan's Hand και των Honey Badger The Band. Και εμείς, μην μπορώντας να αντισταθούμε σε αυτή τη βραδιά βρώμικου, ατόφιου, αγνού και sexy ροκενρολ, φτάνουμε από νωρίς στο χώρο του One Club με τον ενθουσιασμό να φτάνει στο αποκορύφωμά του. Η αγαπημένη μας Honey Badger The Band με σύμμαχο τον Grunge του Seattle, το Stoner, τα 70s στην αμερικανική και βρετανική rock σκηνή, το σύγχρονο indie και garage συνθέτουν το δικό τους rock and roll κόσμο και το alternative rock στοιχείο της ταυτότητάς τους. Επανδρώνοντας πρώτη τη σκηνή και μόλον ότι ο κόσμος ακόμη ήταν λιγοστός και άτονος, μας αποδεικνύουν πως τόσο η παικτική τους εξέλιξη, όσο και η αυξημένη ενεργητικότητά τους επί σκηνής, είναι απόρρια των συνεχών προβών και της προσήλωσης σε αυτό που αγαπούν να κάνουν. Έχοντας τους δει τελευταία φορά στο Γευτοπούλου Street Fest στο Χαλάνδρι, κάτω από τον καυτό ήλιο, σε αυτή τους την εμφάνιση, όντως εμφανώς ευδιάστατοι και ανανεωμένοι, δεδομένου ότι διανύουν μια περίοδο έντονης έμπνευσης και δημιουργίας, μας παίζουν τα Laura Palmer, Truth in the Light, Eyes Closed, Holler, το ομώνυμο του EP Rain, το That Feel, καθώς και τα καινούργια δυναμικά intro, Hole in My Soul, Through Hell, Always Been You και Good for Nothing, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις για να παραδώσουν έπειτα από την ιδιαίτερως επιτυχημένη έκβαση του live της Κιτάλη στο Silent Hut. Και σαν καταληπτικό σχόλιο, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λόγω της πηγής ενεργειάς του, δικαιολογημένα αποτελεί την ψυχή αυτής της μπάντας. Είναι ακομπλεξάριστοι, κάνουν ό,τι γουστάρουν στη σκηνή και ό,τι τους οθήσει η εσωτερική τους δύναμη να κάνουν. Με μία λέξη, είναι γαμάτι. Ή τουλάχιστον αυτό ένιωσα στιγμία κατά τη γνωριμία μου μαζί τους, η οποία ομολογουμένως με εντυπωσίασε και με κέρδισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, όταν και άκουσα την τρομερή, ιδιαίτερου χαρακτήρα και δυνατοτήτων με τις θεαματικές ψηλές φωνές του στάδιου. Με μερικά σκαρφαλώματα στα κάγκελα, με μία γερή δόση χιούμορ και επικοινωνίας με το κοινό, και με ποικίλες επιρροές, με ένα προσδιόριστο μα συνάμα ιδιαίτερο ηχητικό κράμα και με σύμμαχο το star quality του frontman, η Alan's Hand είναι σαφέστατα η επόμενη εκείνη μπάντα που με κέρδισε και την οποία θα ακολουθώ στις μελλοντικές εμφανίσεις της έπειτα από αυτό το σαρωτικό τους live. Με ορισμένες διασκευές στο setlist, έντονα progressive και alternative rock στοιχεία, με ασυνήθιστα μέτρα σε πολλά από τα κομμάτια τους, με δύο EPs, τον debut of full-length album τους Linear και τον διάδοχό του, το διπλό album French Fries Are the Devil. The Devil is in the Mayo, στο ενεργητικό τους, η μπάντα από την Αθήνα που μετράει 9 περίπου χρόνια ύπαρξης ξεσηκώνει το κοινό, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά και έχει πλησιάσει εντυπωσιασμένο μπροστά στη σκηνή, με σκοπό να τους απολαύσει, δημιουργώντας μια ιδιαίτερο θερμή και συμμετοχική ατμόσφαιρα, την οποία επισφραγίζει το άναμα των αναπτύρων και των φακών των κινητών κατά τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια των παιδιών, έπειτα από παράκληση του Στάθη. Και εμείς δεν μπορούμε παρά να ανταποκριθούμε. Η μπάντα μας παίζει ποικίλα κομμάτια, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουμε τα Young Seldom, μια ανεβαστική διασκευή στο Starboy του The Weeknd, το εθιστικό Parallels με τις ενδιαφέρουσες ηχητικές διαβαθμίσεις, το Manipulated,
Snowpiercer και Dickless in the Gaza σε ένα εκρηκτικό live διάρκεια 45 περίπου λεπτών. Έγινε την ημέρα του Γιφτοπούλου Street Fest στο Χαλάνδρι και ήταν μοιραία. Τόσο μοιραία και καρμική που απορούσα μάλιστα με τον εαυτό μου για το γεγονός ότι ενώ γνώριζα για την ύπαρξή τους, μέχρι εκείνη τη μέρα δεν είχα έρθει σε επαφή με τη μουσική τους. Και μόλις ήρθα, κόλλησα. Με αποτέλεσμα πλέον ως άλλη γκρούπη τοποθετημένη σε σκηνικά και καταστάσεις ένδοξων παρελθωτικών εποχών, όπως άλλωστε αρμόζει στη δική τους περίπτωση, άβρα και αισθητική, να ανυπομονώ για την κάθε επόμενη live εμφάνισή τους. Και αυτή τη φορά, όπως μας είχαν υποσχεθεί άλλωστε σε εκείνη την πιο ό,τι να είναι συνέντευξη της ζωής τους, παρά το γεγονός ότι η προσέλευση του κόσμου δεν είναι ιδιαίτερος υψηλή, τα δίνουν όλοι επί σκηνής, δημιουργώντας το απόλυτο κλίμα έκστασης και κατεδάφισης στο ίσως καλύτερο live της έως τώρα πορείας τους. Κιθάρα και μπάσο εκρήγνυνται και οι συμφωνιασμένες παρουσίες του Σκοτεινού Κωνσταντίνου και του Ερωτικού Χρήστου μέσα από ένα εθιστικό, άκρως ενεργητικό και υπερκινητικό θέαμα on stage, σε συνδυασμό με τον ήχο των κομματιών τους, μεταξιδεύουν κάπου ανάμεσα στα blues και R&B των δεκαετιών των 50s και 60s, στο άχρονο και αθάνατο κλασικό rock, στο heavy metal και στο επαναστατικό punk των 70s και 80s. Με ένα Kill Them on Fire, το οποίο διακρίνω γραμμένο στο πάνω μέρος του setlist, έχω προειδεαστεί και ξεσηκωθεί για όλες τις στιγμές βρώμικου, αγνού, ατόφιου, ένδοξου και sexy rock and roll που θα ακολουθήσουν και οι οποίες ενώνουν και χαρακτηρίζουν το τρίο. Τα Die, Molly, I Got You Now και το ιστορικό Little Girl παρασύρουν τον πρώτο guest του μεγάλου πάρτι στη σκηνή. Ο αγαπημένος μας Boogeyman των The Big Nose Attack εναρμονίζεται με το παίξιμο των παιδιών και με σύμβαγα τους μοναδικές κιθαριστικές του ικανότητες, μας παίζουν μαζί τον Dr. Doctor, τον UFO, μεταφέροντάς μας στιγμιά στο κλίμα των συναυλιακών στιγμών των 70s. Για τη συνέχεια, η νέα κομματάρα Ain't Easy, που φέρνει κάτι από It's So Easy και Guns N' Roses, μας πείθει πως το τρίο βιώνει αυτές τις στιγμές σαν να βρίσκεται σε ένα χαώδες, πλημμυρισμένο από κόσμο στάδιο. Το ομώνυμο του άλμπουμ Suck the Gun δίνει τη σκητάλη στο μεγαλείο των θρύλων Led Zeppelin και στο Moby Dick, ενώ η φωνάρα του δεύτερου guest της βραδιάς, του Ian Stratty, οδηγεί το live στην κορύφωσή του μέσα από μια εξαιρετική διασκευή στο Immigrant Song.
Το Gutter, το νέο κομμάτι Έκσταση, που όπως μας είπε ο Κωνσταντίνος, έγραψε κατά τις μικρολικές του διακοπές ενδοσκόπησης στη Σίμη. Το Risky Business, το Bum Only Late on the Who, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Fight Tonight και ένα επικό σπαγκάτα του Χρήστου αγκαλιά με τον μπάσο του, σηματοδοτούν τη λήξη ενός πάρτι που με έκανε να πω πως όσο θα υπάρχουν αυτά τα παιδιά, το rock and roll θα παραμένει άχρονο και αθάνατο σε αυτή τη χώρα. Οι Ringlet Suits είναι η αναβίωση των ένδοξων, ξένια των εποχών, γιατί πάνω απ' όλα είναι rock and roll στην ψυχή και έπειτα στη μουσική. Το επόμενο ραντεβού μας με τα παιδιά είναι στον Gagarin στις 28 Οκτώβρη, όπου και θα ανοίξουν το live των θρυλικών Fuzz Tones. Λέγεται γιατρέ, γιατρέ και πρέπει πρώτα να συνδέσω την κιθάρα μου.